Και μπορεί τα βλέμματα όλα μας να είναι στραμμένα στον Εύρο, στα Μαράσια, κυρίες και κύριοι. Τα βλέμματα όμως των αναλυτών του πλανήτη είναι στραμμένα στην Τουρκία και το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Γεράκια, όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε, όπως ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ, φεύγουν από τη θέση τους και παίρνουν τις θέσεις αυτές άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης του Τούρκου Προέδρου. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler. Ο Ερντογάν παρουσιάζει το νέο του Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Δίνει μεγαλεπίβολες υποσχέσεις. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Είναι σαφές, όπως σχολιάζουν οι διεθνείς αναλυτές, πως τα νέα πρόσωπα σηματοδοτούν μια αλλαγή της πολιτικής του, ειδικά όσον αφορά την οικονομία. Γι' αυτό το κρίσιμο Υπουργείο αναλαμβάνει ο Μεχμέτ Σιμσέκ, ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύεται η Δύση και που φρόντισε αμέσως να δώσει το στίγμα του. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Συνολικά, ο Τούρκος Πρόεδρος εκτιμάται πως έχει προσπαθήσει να εξαφανίσει υπουργούς που έχουν καταστεί κόκκινο πανί για τη Δύση και την Ελλάδα, καθώς και για τη ΣΥΠΑ. Θέλει επίσης να στείλει σήμα στις αγορές πως πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική σταθεροποίησης της τουρκικής οικονομίας. Τέλος, οι επιλογές του τόσο στο ΙΠΕΞ όσο και στο Υπουργείο Άμυνας καταδεικνύουν πως ουσιαστικά δεν θα μεταβάλει ούτε κατά κεραίες τις στρατηγικές του επιδιώξεις. Ο Χακάν Φιντάν, ο μέχρι χθες επικεφαλής της ΜΙΤ, αναλαμβάνει το νευραλγικό Υπουργείο Εξωτερικών, έμπιστος του Τούρκου Προέδρου. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Καλίν, ο πρώην εκπρόσωπος του Ερντογάν, ενώ στο Υπουργείο Άμυνας μετακινείται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Γιασάρ Γκουλέρ. Η απομάκρυνσή του σηματοδοτεί μια επιφανειακή προσπάθεια του κυρίου Ερντογάν να επιδείξει καλή θέληση και διάθεση συνδιαλλαγής τόσο απέναντι προς τη Δύση όσο και απέναντι στην πατρίδα μας. Επιβεβαιώνει επίσης πως για τον Τούρκο Πρόεδρο όλοι οι συνεργάτες του είναι αναλώσιμοι μπροστά στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. Ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας του κυβέρνησης, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έστειλε μήνυμα ότι θα αλλάξει το πρόσωπο της Τουρκίας, υποσχόμενος ένα νέο φιλελεύθερο και χωρίς αποκλεισμού σύνταγμα, λέγοντας ότι ο αιώνας της Τουρκίας έχει αρχίσει. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır inancıyla. Bugünden itibaren Türkiye 100 yılının inşası için Bismillah diyoruz. Μεγάλα ονόματα όπως ο Τσαβούσογλου, ο Ακάρ και ο Σοϊλού δεν μετέχουν πλέον στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Έχουν συνδεθεί με την ακραία πολιτική του Ερντογάν. Η Δύση ωστόσο κρατά στάση αναμονής, όπως επισημαίνουν τα ξενοδοχεία. But for critics, it's the inevitable coronation for an autocrat who made his defeat nearly impossible. After his victory, Erdogan said Turkey could now put aside its bitter election disputes and focus on national goals. The Turkish people and his allies abroad are all waiting to see what comes next. He has a lot of work to do. Basically, the Turkish economy is not doing well. Turkish lira has lost so much value in the past couple of years. I think his biggest task will be, economically making Turkey better again and lowering the inflation, lowering the cost of living.
Την προσευχή που ακολούθησε τις δηλώσεις Ερντογάν έκανε ο πρόεδρος θρησκευτικών υποθέσεων, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει και την πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία. Σε περίοπτη θέση διακρίνεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.